Το στούντιο να κλείσω. Θα κλείσω στο φόρο. Πάω Βόλο. Κάτσε την νίκη. Παράταση βλέπω. Παράταση, ε. Είναι πολύ σφιχτό μάτς. Δεν θα ρισκάρει κανένας. Δεν θα ρισκάρει κανένας. Η ΑΕΚ κατεβαίνει πιο επιθετικά. Πολύ σφιχτό πάτε. Vodafone. Με το Vodafone thank you, παιδιά και γονείς δεν κάνουν. Ταξί μπορούμε να παραγγείλουμε. Να παραγγείλουμε, δεν μπορούμε. Άρα είναι, θα σου πω εγώ από τέτοιο. Ο Ζαΐρης, από το Ζαΐρη. Τι ώρα φεύγετε? Πάμε και ένα. Σήμερα 11. Αύριο. Αύριο. Θα πάρεις και το μαύρο μαζί. Ένα αμάξι θα πάρω. Τι θέλει ο κόκκινος μάτι. Βιάζομαι, βιάζομαι. Τι? Ακούς. Κάντε στην 34. Τι θέμα υπάρχει. Είναι και 35 ανοιχτή δηλαδή. Ναι, που είπαμε να βάλουμε και ένα πετρωτό. Αλλά εκεί μπορούμε να βάλουμε και χειμώνα. Τι θέμα υπάρχει. Δεν θυμάμαι να το κάνω. Άντε καμίσου και εσύ κι εγώ. Like, like, μαλάκες, like. Τι βλέπετε ρε στο τελικό? Αφού είδες εσύ κράτσι του πάω, τι να δούμε λοιπόν. Τι κάνω εγώ? Σου λες ότι το πάρω πάω, πέντε λες. Ναι, τράβω 50 λεφτά, τράβω 50 λεφτά στο το φάκελο, το φακελάκι. Ποιος θα δώσει να μας πεις? Ορίστε. Ο Καράπαπας. Λοιπόν, για να δώσω, θα έχουμε πάρει όλα. Για πυρούν. Γελάτε μαλάκα. Είχε ο Μουβίλα έχει το κάνει, ποιά σου είναι. Κοπανά ο Μάγκες. Πάω Βόλο. Πας Βόλο. Ναι. Πας Βόλο. Πάω να φέρω το κύπελο. Ή το κύπελο Δοκάρι, ή το κύπελο Παπάρι, ή το κανονικό. Για πάρει τι λέει. Τι θέλουν όλοι ρε, να σλαμάς. Πες το γρήγορα, φεύγω. Ναι. Μα... θα τον πάρω άμα το σηκώσει καμιά φορά και αυτό το μαλάκα. Με έχει κατατήσει αίγυρα. Δεν το σηκώνει, όμως θα θέλω να το παίρνω από το ραδιόφωνο, δεν το σηκώνει. Θα του στείλω μήνυμα, ρε, θα του στείλω μήνυμα για το σηκώσει, το παίζει φίρμα για το σηκώσει, εντάξει, άντε. Για κτέλπες. Ε. Μιλάω, περίμενε. Αφού δεν μιλάς, τι. Μια ψαραμονή. Άμα δεν ξεκινήσει τον μπίζεσβαρ, τον αφήσει έξω και βάλει σφιχτό κέντρο, να κρατήσει λίγο την άκρη, και είναι καλή εκεί. Και να τον πετάξει μετά τον Ουάρντα, όταν ανοίξει το παιχνίδι, δεν, είναι λάθος να ξεκινήσει ο μπίζεσβαρ. Γιατί αυτός προβληματίζεται από ό,τι έχω μάθει, με το αν θα ξεκινήσει το Σάκοφ, τον Γκάνιας ή τον Τζίμιροτ, ή τον Γκάνιας τον Τζίμιροτ, και τον Μπίζεσβαρ. Ή τον Τζίμιροτ το Σάκοφ και τον Μπίζεσβαρ. Προβληματίζεται δηλαδή στο κέντρο. Σε πόση ώρα? Σε πόση ώρα? Τι είναι, 4 λεπτά. Έφυγα. Όλη η δουλειά θα γίνει στο κέντρο και στο ποιος θα πάρει στον αέρα τον Βρίνοβιτς που η ΑΕΚ έχει το Τσικρίσκι και ποιος θα πάρει τον Αραούχο ψηλά και χαμηλά που ο ΠΑΟΚ έχει τον Κρέσπο. Θα είναι λάθος να βάλει το Βαρέλα πάνω στον Αραούχο γιατί μπορεί να την πατήσει επειδή πήγε ο Βαρέλα και πια καλά με τον Μπέρκ εδώ που δεν τράβηξε ο Μπέρκ. Μπορεί να βάλει κανένα μαλακία ο Σέρβος και να βάλει το Βαρέλα πάνω στον Αυτόνα. Πες τώρα, το Βαρέλα πάνω στον Αραούχο και να πάρει κανένα μπέναλτι και να γίνει κανένα σκηνικό τέτοιο. Όλη η ιστορία θα είναι στα φόρ, ποιοι θα τους πιάσουν, είναι σημαντική και οι δύο φόρ. Και το, στο κέντρο, ποιος θα δώσει τις μάχες και πιστεύω ότι ο Μπίζεσβαρ δεν πρέπει να ξεκινήσει. Θα την πει πιο μετά. Δεν μπορεί να τραβήξει καμιά παράταση.
Το business wife που έχει μια κοιλιά πιο μεγάλη από το κόκκινο, δεν μπορεί να τη βγάλει τη δουλειά έτσι. Εγώ βλέπω ότι ο τελικός θα κριθεί στην παράταση ή στα πέναλτι. Δεν θα έχουμε νικητή στα 90 λεπτά. Θα τραβήξουμε δηλαδή χαράματα μέχρι να έρθουμε στη Θεσσαλονίκη. Αυτό βλέπω. Ενώ. Κοίταξε τώρα, οι κερκίδες πια είναι ελεγχόμενες. Δεν έχει ούτε στο Βόλο να πιούνε καφέδες, ούτε τσίπουρο, ούτε ιστορίες. Σαν τα βόδια θα τους πάνε και τους μεν με το πούλμαν από εδώ μέχρι κάτω και τους άλλους σαν τα βόδια θα τους πάνε από εκεί μέχρι πάνω. Δεν θα υπάρχει σε καμία των περιπτώσεων, δεν θα υπάρχει σε καμία των περιπτώσεων κατάσταση έτσι, πως να συνευρεθούν οι οπαδοί. Εξάλλου εδώ τώρα έχουμε και τον νεκρό, τον οπαδό του ΠΑΟΚ. Κάποτε θα γινόταν αυτό και τη στείλουνε πολύ, ιδιαίτερα σε παοξίδες μεμονωμένους. Κάποια στιγμή θα γινόταν η στραβή. Ήταν θέμα χρόνου δηλαδή να γίνει. Εδώ. Πού πάει ο μαλάκας, κάτω πάει. Έχει γούστο. Ρομποταρίφα, πώς βλέπεις τον τελικό, ρε. Ελάτε, ελάτε. Τι έγινε το ΣΕΑΤ του Κόρδοβα? Το ΣΕΑΤ του έχει η σύζυγος. Α, ωραία, ωραία. Δεν θα πάρει κάνει μέρα. Αυτά τα καρτιά είναι για το μάτι να γράψει. Θα τα αφήσω, θα τα αφήσω πίσω. Πάρτε μέσα στους σάκους, αγόρι μου. Θα βάλω στο σάκο, ε. Βέβαια, μην βάθουνε, ρε. Είναι δυνατόν. Τα κλείψα από το... το λογιστήρι. Μέσα στο σάκο βάζα. Ε, κάτσε, τι με παίρνει τώρα. Όχι, δεν θέλω. Πόσο θα λήξει? Θα καεί το βίντεο. Κομμουνιστή, μετά το τελικό. Λέγε ρε Χατζινάκο, λέγε. Θα τους καταστρέψεις, λέει. Ε, το μαλάκα. Γιατί να τους καταστρέψεις? Γιατί να τους καταστρέψεις? Όχι, θα το. Με σένα παρόν στο γήπεδο. Γιατί επειδή δεν βάλατε τέσσερις τελικούς ένα γκολ εσείς και άλλοι το ίδιο, ρε μαλάκα. Ο Πρίγιοβιτς παίζει, δεν παίζει ο Κόκκι, ρε μαλάκα. Ούτε ο... πώς το λέγανε εκείνο το ψηλό, ρε, που έπαιζε στον Άρη. Το center forth στο Παναπέλου Χριστίνα Κώστα. Ο Πρίγιοβιτς. Ε, δεν καλά, το ξέρω ότι δεν καλά ο Πρίγιοβιτς. Θαμένο στον ΠΑΟΚ είναι. Θαμένο στον ΠΑΟΚ είναι. Είναι τάμα. Πώς το λέγανε, ρε μαλάκα, εκείνο το πλατιπόδι που είχατε που έβαλε τα δυο γκολ στη Ξάνθη και πήγατε στον τελικό τη... στην Πάτρα. Το Μπενίσκο, ρε μαλάκα, δεν έχουν αυτοί. Τι έχουν το πρίγιο, εμείς καραγκιόζες. Άντε, καλό ταξίδι, φύγαμε. Πάμε, θα χάσουμε το τρένο. Το... ε, τώρα, ε. Ότι δεν είμαστε λαμό για να παίρνουμε λεφτά, χορηγούς δεν έχουμε μεγάλους, τους παπάδες δεν τα πάμε καλά, με την εξουσία δεν τα πάμε καλά. Στην παρακμή είμαστε εδώ, στον παρακμιακό καφενείο. Βλέπεις μια κατάσταση του Έλληνα μέσα στο καφενείο, ένα ευρώ καφές, μισό ευρώ το κουλούρι, λαϊκό δικαστήριο έξω, προποτζίδικο παρακεί, το γήπεδο του ΠΑΟΚ στα 500 μέτρα, στα 700 μέτρα του Άρη, στο χιλιόμετρο το Καφτατζόγλιο, είμαστε στο άντρο της παρακμής. Οπότε, τι ζητάμε? Δεν μας στηρίζουν οι μεγάλοι χορηγοί, τι θέλουμε, να μας κάνετε like. Γιατί να μπορέσουμε να λεκδώσουμε λίγο τα τεράκια μας. Να είστε καλά. Ραπτό.gr. Όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοσκοπημένες. Like, like, μαλάκες, like, like. Ναι, ενισχύστε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like, κάντε like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.